κουράζω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ναι, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας ρωτήσω, να θέσω, είναι το εξής. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Η παρεξήγηση και το θέμα ανοίγει από τη στιγμή που μιλά υπουργός, γενικός γραμματέας και λέει ότι όποιοι δήμοι μπήκαν στο πιλωτικό πρόγραμμα, υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής. Και εσείς λέτε, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό το πρώτο, εσείς λέτε η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη. Ο νόμος το λέει. Ο νόμος το λέει. Γιατί δεν είπε και ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας, ότι η Επιτροπή ούτε πρακτικά είχε, ούτε ψηφοφορία έκανε, γνώμη διατύπωσε. Κοιτάξτε, να δείτε. Αυτό εγώ σας είπα στην περίπτωση τη δική μας τη συνέβη. Ο Υπουργός, όταν έχει 184 Δήμους, προφανώς μπορεί να το είδε στην ολότητά του πώς έγινε ακριβώς. Αλλού ακούμε ότι έγινε 2-1 και κτλ. Ούτε πλειοψηφίες ούτε ομοφωνίες προέβλεπε. Άρα το πώς το διαχειρίστηκαν είναι αναπερίπτωση, κατά περίπτωση θέλω να πω. Αλλού να σας πω ότι μπορεί, ανάλογα πώς το έχουν δομήσει, να έχουν και πρακτικό παράδειγμα, να έχουν υπογράψει κάτι. Σας ανέφερα γιατί σε εμάς δεν έγινε. Με την παραμικρή, αν υπήρχε δηλαδή κάθετη αρνητική θέση, πέρα από τις επιφυλάξεις, που λέγεται γνώμη και τα λοιπά, θα το είχαμε κάνει και εμείς τα συμπεριλάβει. Άρα ο Υπουργός ανέφερε το γενικό. Δεν θέλω να δικαιολογήσω ούτε να πω ότι. Με την έννοια ότι δεν είμαι εγώ να απαντήσω γι' αυτό, ας απαντήσει ο Υπουργός. Εγώ απαντώ σε αυτά που κάναμε και αισθάνομαι πάρα πολύ, επιτρέψτε μου έτσι, δύσκολα, με την έννοια ότι πήγαμε να διαχειριστούμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, όλη την κατάσταση να διαχειριστούμε και βλέπουμε ότι εδώ ανοίγονται ζητήματα άλλα. Άλλα ζητήματα. Και αυτό φαίνεται και στις τοποθετήσεις γενικότερα πως είναι. Τι ζητήματα δηλαδή, πολιτικά. Είπα στην αρχή κάτι ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να είναι έξω από σκοπιμότητες, μικροπολιτικές πρακτικές και συντεχνιακά συμφέροντα. Το είπα και γράψω το όπως το λέω. Ναι, γιατί εμείς πρέπει να φροντίζουμε, ορίστε. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό, το αναφέρετε έτσι, αλλά... Εννοώ ότι είναι μια παραδοχή γενικότερη και σημαίνει ότι αυτό που εισέπραξα εγώ από τις κουβέντες, από αυτό που κάναμε στην Επιτροπή, να φτάνουμε στο σημείο τώρα, αντί να διαχειριστούμε ένα θέμα που έχουμε, να καταφερόμαστε ενάντια σε πρόσωπα, να αμφισβητούμε το τι έχει συμβεί, στο βαθμό που συνέβη. Εγώ σας είπα ακριβώς τι συνέβη και δεν έχω κανένα λόγο να το πω διαφορετικά. Εγώ ουδέποτε είπα για ομόφωνη απόφαση, μάλιστα και θα το δείτε και στη διάθεσή σας είναι αυτά τα έγγραφα. Στην εισήγησή μου, που λέω στο διαβαστικό μάλλον, λέμε ότι σας διαβιβάζουμε τον ηλεκτρονικό πίνακα συμπληρωμένο που ζητήσατε και την γνώμη της Τριμερούς Επιτροπής. Δεν λέω ομόφωνη γνώμη, δεν λέω ότι έβαλαν υπογραφές κτλ. Και σας εξήγησα γιατί έγινε έτσι. Θεωρώ ότι παραπλανήθηκα πραγματικά. Θεωρώ, ναι. Εάν θεωρηθούμε ότι κάποιος παραπλανήθηκε, αυτός πρέπει να είμαι εγώ. Όχι εγώ μόνο, όχι εγώ μόνο και το έτερο μέλος της Επιτροπής. Δείχνει να συγκεκριμένος θα κάνετε κάποια επαφή ξανά με τους δούμενους. Στο μέλος ή το τελειώνουμε. Να σας πω ότι μόλις ανακοινώθηκε, είχα επαφή με τους δύο δημάρχους, Καβάλας και Νέστου. Δηλαδή μου τηλεφωνήσανε και τους εξήγησα πώς εγώ είχαμε κάνει εμείς ό,τι συμφωνήσαμε να κάνουμε. Άρα η διαχείριση, εντάξει, κατανοώ, δεν θέλω να πω, όμως δεν με αφορούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το γιατί που είπε η κυρία Βασαμίδου, τι εννοώ ακριβώς, εννοώ. Αποδικοποιήστε τα γραφόμενα, τα λεγόμενα, τις αντιδράσεις και βγάλετε συμπεράσματά σας. Η φράση σας που είπατε προηγουμένως ότι εμείς υπηρεσιακά αποφασίζουμε και οι δήματοι πρέπει να συνεργαστούν παρέχοντας τις υποδομές που... Όχι. Είπα υποθετικά, να γυρίσω λίγο πίσω. Εμείς είπαμε διαχειριζόμαστε, εμείς κάναμε μια συγκεκριμένες ενέργειες κάναμε, δηλαδή την αποτύπωση των δεδομένων μας, την πρότασή μας, ναι, με όλο αυτό που σας ενέφερα. Δεν αποφασίζει κανείς, ούτε εγώ αποφάσισα. Εμείς χειριζόμαστε υπηρεσιακά το θέμα και θα εισηγηθούμε. Οι δήμαρχοι οφείλουν να παρέχουν. Είπα ότι από πότε οι δήμαρχοι, επαναλαμβάνω, από πότε οι δήμαρχοι θα πρέπει να κινεί κατεξοχήν υπεύθυνοι για τα εκπαιδευτικά θέματα. Στην εκπαιδευτική πολιτική, αυτό είπα. Ναι. Και τους αυτές σας τεχνεί ότι δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν κάποιες υποδομές τις οποίες έπρεπε να... Όταν οι ίδιοι λένε ότι στα νηπιαγωγεία δεν έχουμε υποδομές, όφυλαν διαχρονικά οι τοπικοί άνθρωποι να κάνουν τις υποδομές. Αυτή η φράση σας εμένα μου θυμίζει άλλες εποχές. Εποχές του αποφασίζουμε και διατάζουμε, όταν για άλλα ζητήματα όπως είναι η ίδρυση και η κατάργηση σχολικών μονάδων, συγχωνεύσεις, η υπηρεσία σας ζητάει την νομοδότηση της Δημοτικής Συμβουλής. Βεβαίως. Για ένα εξίσου σοβαρό θέμα. Βεβαίως. Κάνετε μια άτυπη δεν είπα συνάντηση ότι... για να παρακολουθήσετε. Πώς θα την εννοούσατε εσείς την τυπική.
Να πάρουμε και εσάς μαζί. Όχι, να πάρουμε και κουστούμ και γραβάτα και να πάμε και να βάλουμε και τις ψήφες. Και θα περίμενα την ομοδότηση δημοτικού συμβουλίου. Αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο. Λέει γνώμη τριμερού και επιτροπή. Εσείς παράγοντες μπορείτε να επισημάνετε τις ατέλειες. Να σας πω κάτι, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και όχι μόνο να εκτελείτε εντολές από το Υπουργείο. Ακούστε με, να σας πω. Μπορείτε να πείτε στο Υπουργείο να πείτε. Δεν θα ήταν καλό να πάρουμε για πιο σίγουρα και μια την ομοδότηση δημοτικού. Εγώ οφείλω να υλοποιήσω από θέση αυτό που καλούμε στην εφαρμογή ενός νόμου. Με τις ενέργειες που προβλέπονται ρητός. Αυτό έκανα. Το αν θα έπρεπε να είναι έτσι ή διαφορετικά είναι αλλουνών επιλογές. Γιατί αν επέλεγα προσωπικά το πώς θα είναι τα πράγματα γενικότερα, έχω απόψεις, αλλά δεν του παρόντος. Κύριε Παντικό, αυτή τη στιγμή λέτε ότι. Φαίνεται, έτσι είπατε μάλιστα, ότι τα νούμερα βγαίνουν και μπορούν να φιλοξενηθούν δίπλα από δίπλα. Σήμερα όμως, αν και είπατε ότι κάπου είναι στενότητα κτλ. Κτλ. Οι αίθουσες σήμερα, αν αυτά τα παιδιά σήμερα έπρεπε να πάνε στο σχολείο, υπάρχουν αίθουσες για αυτά τα παιδιά σήμερα. Αυτό ακριβώς θέλουμε να πούμε. Δεν εννοούμε ότι το εφαρμόσουμε και θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία με τα έγγραφα που έχουμε ως απαντητικά στο ερώτημα από τις υπεύθυνες προϊσταμένες νηπιαγωγείων. Είναι στις υφιστάμενες υποδομές, στις αίθουσες, στις σχολικές και όχι στις αποθήκες και στα πατάρια. Χωράμε. Με βάση λοιπόν τι παιδιά είχαμε, τι φεύγουνε για το δημοτικό, τι ήταν στους παιδικούς και αναμένουμε να έρθουν ως νήπια πια υποχρεωτικά. Και ποια προνήπια έχουμε, σκεφτείτε ότι δεν έχουμε και πρόσβαση στο δημοτολόγιο άμεσα, εμείς, να έχουμε δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται, ζητήσαμε στοιχεία. Όμως η εκτίμησή μας είναι ότι μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε. Οι συνθήκες, αν θέλετε, δεν θα είναι οι τέλειες. Όμως κάτι που είναι να εφαρμοστεί, όπως υπόθηκε και από άλλο δήμαρχο, σε 3 χρόνια, έτσι υποχρεωτικό είναι να γίνει, λέμε, δεν ξέρω ποτέ αύριο τι γίνεται βέβαια, ότι ξεκινάμε με αυτό που μπορούμε να το τρέξουμε και βελτιώνουμε τις συνθήκες. Εγώ δηλαδή θα έλεγα ότι εφόσον είναι γνωμοδοτικό και ούτε απόφαση είναι δικιά μου, της Διεύθυνσης, ούτε και του Δημάρχου, των Δήμων, αλλά είναι η γνωμοδότηση μιας επιτροπής η οποία συστήθηκε, συναντήθηκε, συζήτησε και είδε ότι με βάση τα στοιχεία λέμε μπορεί, με όποιες επιφυλάξεις έχουμε, να αρχίσει να υλοποιείται. Αυτό είπαμε. Και πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε και εμείς από τη μεριά μας και είναι η καθήκον μας, όπως επίσης και οι Δήμοι, γιατί να ξεχωρίζουμε τα παιδιά μεταξύ των αυτών που είναι στο νηπιαγωγείο, δηλαδή εκεί τα φροντίζουμε, τα άλλα που πάνε στους παιδικούς δεν τα φροντίζουμε, συνοφροντίζουμε το παιδικό αν δεν φροντίζουμε το νηπιαγωγείο. Δεν είναι υποχρέωση των τοπικών αρχόντων και των αρχών όλων και των υπηρεσιών να παράσχουν τις ευκαιρίες, αν θέλετε, όλα εκεί, όλες εκείνες τις ενέργειες που πρέπει, ώστε όλοι οι πολίτες και τα παιδιά όλα να έχουν κατά το δυνατόν τις καλύτερες συνθήκες. Για μας εκείνο το θέμα. Πέρα από το πώς έγινε το διαδικαστικό, και αν αναφέρθηκε το Υπουργείο έτσι, το οποίο δεν θα απολογηθώ για κανέναν, δηλαδή ότι είπε το Υπουργείο, είναι κάποιος να απαντήσουν για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Εγώ σε επόμενο. Παρακαλώ. Κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα γενικότερα. Και το ξέρουμε και μας αναφέρεται κάθε φορά που αρχίζει η γειτονιά. Και αν θα βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω. Να σας πω ότι μέχρι τώρα είχαμε περίσσευμα. Στο ξεκίνημα της χρονιάς έχουμε περίσσευμα. Και το Υπουργείο, ό,τι θέλαμε, δηλαδή ζητάγαμε κατά καιρούς στις πολλές άδειες που συμβαίνουν, να μην αναφέρουμε τους λόγους, είχαμε κάλυψη με πρόσληψη αναπληρωτών. Τώρα θα αναφερθώ και σε κάτι άλλο, επιτρέψτε. Σε όλο αυτό το τι φέρνει αυτό το πράγμα, που είναι μια αλλαγή, και δικαιολογημένη αντίσταση στην αλλαγή και ανασφάλεια, δικαιολογημένο, θα πρέπει, εκτιμώ, και έτσι θα γίνει, ότι το αρμόδιο Υπουργείο της Παιδείας και των Οικονομικών θα έχουν φροντίσει πώς θα τα διαχειριστούν αυτά. Δηλαδή, από άποψη προσωπικού που αναφέρατε, από χρηματοδότηση αν χρειαστεί, από το τι θα γίνουν οι παιδικοί μια και αναφέρθηκε. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, δεν έχουμε κάνει την παλότητα με τους παιδικούς. Εγώ είπα να σας πετάξω μια καυτή πατάτα επειδή στην Ελλάδα και μετά τρέχει τη λεφτά. Ναι. Εγώ εκείνο. Και τώρα δεν ισχύουν τα πολύ. Ναι. Εγώ πρέπει να κινούμε γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνω είναι ότι. Να είμαι διαφανής, έγκυρος, αξιόπιστος, στα λεγόμενά μου και στις πράξεις μου. Δεν τα αντιστρέφω αναλόγως πώς φυσάει ο άνεμος. Αυτό που είπατε ότι οι δήμαρχοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, δεν διατυπώθηκε αρνητική στάση. Ισχύει και για τους 4 δημάρχους. Βεβαίως. Και για τους 4. Βεβαίως. Η επιφύλαξη είναι θετική νομοδότηση. Δηλαδή, συγγνώμη. Όταν κάποιος λέει είναι επιφυλακτικό, σημαίνει ότι ναι. Όταν ένας λέει ότι εγώ έχω επιφυλάξεις σε αυτό και σε αυτό,
συμφωνούμε κι εμείς. Και εγώ συμφωνώ για την αυξημένη χρηματοδότηση για την ανάγκη που την υπάλληλου. Οι επιφυλάξεις είναι ωραία, εκφράζονται, δεν σημαίνουν θετικοί. Ούτε αρνητική. Στο ερώτημα όμως, αν επί της αρχής είμαστε θετικοί και έχεις νέα απάντηση, θεωρείτε ότι είναι διαχειρίσιμο αυτό το πράγμα. Εσείς αποφασίσατε για άλλους. Το εκλάβατε ως θετικό. Όχι, σας είπα ότι έκανα γύρα τηλεφωνική πριν στείλω την εισήγηση. Ναι, εσείς εκλάβατε την επιφύλαξη ως θετική. Τους ρώτησα τι. Μα είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Τους ρώτησα. Να αναφερθούν στα πράγματα. Ναι, και το έκανα έτσι. Αν μου έλεγε κάποιος, όχι, μην το κάνεις έτσι, γράψε αρνητική μου στάση, θα την έγραφε αρνητική μου στάση. Δεν έχω κανένα λόγο να μπω σε αυτή τη φασαρία, αν θέλετε, που παίρνω τώρα. Φασαρία δεν τη θεωρώ, υποχρέωσή μου, γιατί η δουλειά μου είναι. Εννοώ δηλαδή να έχω να αντιμετωπίσω όλο αυτό για κάποιο λόγο. Ίσα-ίσα θα μας βάλει περισσότερη δουλειά, αν θέλετε, περισσότερες ευθύνες και υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε αυτό που επιλέγουμε. Η ευκολότερη λύση σε αυτή τη χώρα είναι να βγάλεις την ουρά σου απ' έξω από όλα αυτά που σε βάζουν σε δυσκολίες. Κύριε Παντίκο, είναι γεγονός ότι θα αποδυναμωθούν οι παιδικοί σταθμοί. Τι θα γίνει με τους προφόρους λογόμους, οι οποίοι στην ουσία θα μείνουν στον δρόμο, γιατί δεν μπορούν να απορροφηθούν κάπου αλλού. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Δεν έχω γνώση. Σας είπα και πριν όμως ότι θεωρώ ότι τα αρμόδια υπουργεία ή αρμόδιες υπηρεσίες θα φροντίσουν με έναν τρόπο να ξεπεράσουν αυτή τη δυσχέρεια. Διότι στις μέρες μας όντως δεν είναι σωστό να απολύονται άνθρωποι παράδειγμα. Το πώς θα διαχειριστεί. Παράδειγμα, να σας αναφέρω όμως ότι ακούστηκε μια επιχειρηματολογία του Υπουργείου είναι ότι ναι, με τα λίγα παιδιά αυτά που πάνε, που είναι εκτός νηπιαγωγείων που θα πάνε, θα κατέβουν τα όρια γιατί σε περιοχές, υπάρχουν περιοχές που μένουν έξω παιδιά από τους παιδικούς, λόγω και χωρητικότητας, λόγω και που δεν καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, π.χ. επιχειρηματοδότηση ή δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τροφεία ή γονείς. Κάποια παιδιά είναι απ' έξω. Θα κατέβουν όριο. Βέβαια, εγώ και είπα και με τους δημάρχους, γιατί θέλω να τα λέω όλα, ότι αυτό επιφέρει στους παιδικούς σταθμούς, παράδειγμα, κάποιες τροποποιήσεις στη λειτουργία τους, με τη μείωση δηλαδή, της ηλικίας, το να πάνε μικρότερα παιδιά. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μικρότερα παιδιά έχουν άλλες ανάγκες, θέλουν άλλες υποδομές, ίσως κτλ. Αυτό πάμε να διαχειριστούμε. Εκτός αν δεν θέλουμε να γίνει έτσι και θέλουμε κάτι άλλο να συμβεί. Δεν ξέρω τι θα θέλαμε. Εγώ διαπίστωσα, κύριε Παντίκο, διαπίστωσα λίγο ότι βιαστήκατε. Γιατί κοιτάξτε τώρα, λέτε, ο Δήμος Καβάλας έχει στενότητα χώρου. Στην μια συνάντηση έλειπε ο Δήμαρχος, του Παγκαίου, ο οποίος σε κάποια εφημερίδα σήμερα είδα δήλωσε ότι είναι αντίθετος. Δηλαδή, τα κάνατε λίγο βιαστικά. Δεν μπορούσατε να περιμένετε ένα χρόνο. Για να, οι συναντήσεις που κάνατε, έτσι πόλεις μας τα λέτε, γίνανε συγγνώμη για την έκφραση τσάτρα πάτρα. Υπήρχε, σας το είπα και εγώ πριν. Γιατί πρέπει να σε ρωτήσω, υπήρχε. Ξεκινάγαμε όμως από τη βασική παραδοχή και εδώ είναι να πει κανείς η γνώμη. Η γνώμη είναι, ναι, γιατί εγώ μπορεί να πω ό,τι θέλω, παράδειγμα, έτσι, ή κάθε μέλος, και η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει, αλλά υπαρκτών στοιχείων, λέμε ότι μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Το Παγαίο δεν έχει πρόβλημα στην απορρόφηση. Και αν είδατε προσεκτικά την τοποθέτηση, την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμος εκεί στο Παγαίο, λέει προκαλεί αρνητικές εντυπώσεις η αυθόρμητη και άστοχη πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας κτλ. Να δηλώσει ότι όλοι οι Δήμοι 184, μεταξύ του οποίου και το Παγαίο, γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά. Ότι αποφάσισαν ομόφωνα θετικά. Εκείνη η αντίθεσή του. Και όχι αν χωράνε ή δεν χωράνε. Και αν θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε όλοι στο αφού θα εφαρμοστεί να γίνει καλά. Πάντως, η κυρία Τσανάκα που περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την μεταξύ επικοινωνία, είτε το τηλεφώνημα, κυρίως τις συναντήσεις σας, παραθέτει 3-4, έτσι λέει ότι σας είπε 4-5 πράγματα που είναι. Εντάξει, δεν ξέρω πώς να τα εξηγήσει κανείς, αλλά αν τα είπε αυτά σε εσάς η Δήμαρχος Καβάλας, είναι κάτι παραπάνω από επιφύλαξη, νομίζω. Είπε για τους παιδικούς σταθμούς. Το γράφω μέσα. Τις επιπτώσεις που θα έχει στη λειτουργία, να μιλήσω τις εβδομέρες. Έκανε και μια κυρία Σερφέδο μια ερώτηση, τι θα γίνει το προσωπικό κτλ. Το αναφέρω μέσα αυτή την ιστορία για τους παιδικούς. Είπαμε ότι ναι, βέβαια, άμα αυξηθεί το μαθητικό δυναμικό, η σχολική επιτροπή δεν πρέπει να παίρνει λιγότερα λεφτά, επιτρέψτε μου, για περισσότερα παιδιά. Άρα λοιπόν, βεβαίως η αυξημένη χρηματοδότηση. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει δηλαδή. Δεν έχουμε διαφορά σε αυτό. Όπως για την ανάγκη κτηριακών υποδομών. Να σας πω ότι στο Δήμο Καβάλας που αναφέρουμε τη στενότητα χώρου. Στενότητα χώρου σημαίνει ότι θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ότι χωράμε. Έτσι. Καλύτερες προϋποθέσεις. Στο Δήμο Καβάλας τα τελευταία χρόνια, αν δείτε διαχρονικά, έχουν χτιστεί πάρα πολλοί παιδικοί σταθμοί. Έχουμε πολύ καλούς παιδικούς σταθμούς κτηριακά. Νηπιαγωγείο, ποτέ. Εκτός από
έχουν γίνει πριν καμιά δεκαετία χρόνια. Εκεί στο 18ο Ολυμπιακό στήριξη υπήρχε τη ΔΕΠΟΣ, τα δύο Ολυμπιακού. Το διαβολείο το χτίζει το κράτος, ενώ του παιδικού σταθμού χτίζει. Λέω στον προγραμματισμό. Γιατί μέσω ΕΣΠΑ και μέσω χρηματοδοτήσεων, μέσω προγραμμάτων χτίζονται και αυτά. Θέλω να πω ότι να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να προγραμματίσουμε. Συμφωνούμε δηλαδή για την υλικοτεχνική υποδομή ότι θέλει βελτίωση. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και εμείς οι ίδιοι το ζητάμε, το λέμε στις εισηγήσεις μας προς τις κεντρικές υπηρεσίες. Σήμερα οι Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να εγγράψουν τα παιδιά τους στη δημόσια εκπαίδευση, στην ιδιωτική. Οι γονείς που θα επιλέξουν να εγγράψουν τα νήπια τα τετράφωνα σε παιδικούς σταθμούς, σε ιδιωτικούς, σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, όχι πάντως στη δημόσια, στο δημόσιο σχολείο, θα έχουν πληρώσεις. Δεν γνωρίζω. Υπάρχει ένα. Θέλει κάποιο γονέα να το κρατήσει στο σπίτι του το τετράχρονο. Εσείς μιλήσατε για υποχρεωτικότητα. Ναι, έτσι λέει. Είναι υποχρεωμένος ο γονιός να στείλει το παιδί του στο δημόσιο, το τετράχρονο, στο δημόσιο, στην διετή προσχολή. Κατάλαβα τι λέτε. Με λίγα λόγια, η υποχρεωτικότητα, κατά πώς προβλέπετε, είναι αναγκαία, μάλλον προϋπόθεση από το συμπεριφορά εννοώ από κάθε γονιό. Δηλαδή, αν ο γονιός δεν θέλει να το πάει στο δημοτικό και θέλει να το πάει σε ιδιωτικό, μπορεί. Προσέξτε κάτι. Τα ιδιωτικά, νηπιαγωγεία. Να το διευκρινίσουμε λίγο. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία ελέγχονται και εποπτεύονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και από εμάς. Τα προγράμματά τους, οι άδειες λειτουργίας και όλα αυτά έχουν δηλαδή την ίδια λειτουργία με τα δημόσια νηπιαγωγεία. Κατ' επέκταση θα λέει κανείς ότι προνήπια και νήπια, όπως νήπια γράφονται και προνήπια θα μπορούν να πάνε στους ιδιωτικούς, στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία να το πω. Όχι παιδικούς σταθμούς, ιδιωτικά νηπιαγωγεία.